Καμπανάκι για τη λειψιδρία από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία κάνει λόγο για τη χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 χρόνων, με φόντο τη δραματική μείωση των ποσοτήτων νερού στα φράγματα στο νομό Ηρακλείου, καθώς και την κάθετη πτώση νερού στις γεωτρήσεις σε Βιάνο και Μεσαρά. Σύμφωνα με την κυρία Μαρτίνου, γεωτρήσεις στην περιοχή της Μεσαράς έχουν πέσει 30 μέτρα κάτω. Φέτος η στάθμη μας είναι πιο χαμηλά ακόμα και από εκείνη την περίοδο του 2017-18 που είχαμε μία σειρά από τρία ξηρά υδρολογικά έτη. Φαίνεται ότι έχουν γίνει υπεραντλήσεις λοιπόν και έτσι σε σημεία όπως η Μεσαρά αλλά και η Βιάνος είμαστε σε κρίσιμο στάδιο. Υπάρχουν περιοχές στη Μεσαρά όπου η πτώση στάθμης είναι της τάξης των 30 μέτρων. Τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Βιάνο εξαιτίας των μειωμένων βροχοπτώσεων κατά 30% σε σχέση με το 2023, οπότε ήταν μια κακή υδρολογική χρονιά, περιέγραψε ο Παύλος Μπαριτάκης. Ευχαριστούμε την προσοχή όλων των αγροτών, των παραγωγών μας να είναι προσεκτικοί με την κατανάλωση του νερού. Συστήνουμε άρδευση με σταγόνες. Ο σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι και κυρίως οι πολίτες, οι καταναλωτές, ότι τα αποθέματα δυστυχώς δεν είναι απεριόριστα. Η πτώση του υδροφόρου ορίζοντας στην περιοχή της άρδευσης είναι πάνω από 10 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν αυτό το νερό δεν το προσέξουμε, αν το χάσουμε, ουσιαστικά δεν υπάρχει ζωή στην περιοχή. Οι δραματικές συνέπειες της λειψιδρίας βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Ελγό Δήμητρα με στόχο τη λήψη μέτρων για να μπει φρένο στην οποιαδήποτε σπατάλη νερού, όπως και να εφαρμοστούν ορθές γεωργικές πρακτικές στην άρδευση. Επομένως, αυτό που συζητήθηκε είναι ότι χρειάζονται κάποια γρήγορση από τους ΤΟΕΒ. Τα φράγματα, όπως είναι γνωστό, είναι στα χαμηλότερα τους επίπεδα. Χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών σίγουρα. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, είμαστε στην πορτοκαλί ζώνη. Σημαίνει ευθύνη όλων, ειδικά των παραγωγών. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα να βάλουμε ένα πρόστιμο. Αν εμείς κάνουμε υπερκατανάλωση και χάσαμε τη γεώτρηση, το πρόστιμο δεν λέει τίποτα. Δεν θα έχουμε νερό. Άρδευση με σταγόνες και φρένο στη χρήση νερού ύδρευσης για πλήσιμο αυλών, κοινόχρηστων χώρων και όχι μόνο, τα μέτρα που εφαρμόζονται και στον Δήμο Γόρτινας. Και όλα βέβαια αυτά που κουβεντιάζουμε έχουν να κάνουν πόσο παρατεταμένο θα είναι το φαινόμενο της ανομβρίας στα επόμενα χρόνια στην Κρήτη. Γιατί αν το φαινόμενο πάει πολύ μακριά, να ξέρετε ότι πάμε σε ερημοποίηση του νησιού. Και εμείς εδώ το έχουμε ζήσει. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε πώς θα μπορέσουμε με αυτό το αγαθό το οποίο δεν είναι σε επάρκεια να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού, όπως και για την ορθολογική χρήση στην άρδευση, λαμβάνει και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Εμάς οι γεωτρήσεις τώρα αντλούν κανονικά. Αλλά επειδή τα νερά ήταν φέτο λίγα, πρέπει να σεβαστούμε την κατάσταση ως έχει, να μην κάνουμε υπερκατανάλωση στα. Είτε είναι κήπος αυτό, είτε είναι αυτοκίνητο να το πλύνουμε, είτε όλα αυτά πρέπει να τα προσέξουμε για να μην μείνουμε προεκπλήξεων τον Αύγουστο. Για τα τεράστια ενεργειακά κόστη, η ΤΟΕΒ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου τονίζουν την ανάγκη δρομολόγησης των αναγκαίων έργων. Ζήτησαν κάποιο χώρο, στον ενεργειακό χώρο, δηλαδή κάποια έργα, ΑΠΕ έργα, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή φωτοβολταϊκά για παράδειγμα, που θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος στο ενεργειακό για τις αντλήσεις που κάνουν από τις γεωτρήσεις τους.